Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μα στο θέμα. Βρίσκεται εκεί ο πολιτικό μα συντάκτη, ο, ο Γιάννη Τσακύρη, για να μα ενημερώσει για το σύνολο των δηλώσεων Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου. Τώρα, βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία στη Βούλα. Δημοσιεύει στην ιστοσελίδα τη η Εφημερίδα Καθημερινή. Από τι εικόνε προκύπτει ότι πρόκειται πιθανότατα για επαγγελματία, καθώ εντυπωσιάζει η ψυχραιμία και η ψυχρότητα του εκτελεστή την ώρα που ανοίγει πύρ εναντίον του Γιάννη Μακρύ. Ο εκτελεστής προσεγγίζει τρέχοντας το αυτοκίνητο του Γιάννη Μακρύ. Κρατά το πιστόλι με το σιγαστήρα με τα δύο χέρια του και πατάει τη σκανδάλι μόλις ένα μέτρο μακριά από το όχημα. Το τζάμι του συνοδηγού θρηματίζεται, δεν σταματά να τρέχει και συνεχίζει να πυροβολεί. Μία προέκταση πέραν της κάνης του όπλου, ενδεικτική της ύπαρξης σιγαστήρα. Που σημαίνει ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο για να μην ακουστεί και να μπορεί να διαφύγει, Πέραν τη εκπαίδευσή του, χρησιμοποίησε και σε Γαστήρα Στο βίντεο που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, φαίνονται καρέ-καρέ οι κινήσει του εκτελεστή. Μετά τι πρώτε βολέ, ο 46χρονο επιχειρηματία βγαίνει από το αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να σωθεί. Το μόνο που προλαβαίνει είναι να φωνάξει με όση δύναμη του έχει μείνει. Βοήθεια, βοήθεια! Ο εκτελεστή με ψυχραιμία και ακρίβεια τον ακολουθεί και πυροβολεί άλλε δύο φορέ. Ο Γιάννη Μακρύ πέφτει εμόφυρτο στο δόστρωμα. Σε αυτό το σημείο, ο εκτελεστή έχει ήδη ρίξει την τελευταία βολή του. Αφού βεβαιωθεί ότι ο στόχο του δεν θα επιζήσει. Δείτε, γυρνά προ το δρόμο και όχι προ το σπίτι που ξέρει ότι υπάρχουν κάμερε ασφαλεία. Δεν θέλει να καταγράψουν το πρόσωπό του. Ο εκτελεστή τρέχει σκυφτό, ώστε και οι ερευνητέ να μην μπορούν να έχουν ξεκάθαρα ούτε το σωματότυπό του. Οι εικόνε προέρχονται από την κάμερα ασφαλεία τη κατοικία του 46χρονου και είναι εκείνε που εξετάζουν από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί τη ασφάλεια. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο εκτελεστή χρησιμοποιεί γαστήρα για να μην ακουστούν πυροβολισμοί. Φορά ένα χοντρό γκρι μαύρο πατελόνι και καπέλο να έχει εμπειρία, κρατάει το όπλο με δύο χέρια, έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, η στάση και η κίνησή του δείχνει κάποιον έμπειρο και όχι κάποιον ο οποίο απλώ πήρε ένα όπλο και πήγε να πυροβολήσει. Βασιζόμενοι σε αυτό το βίντεο, τα στελέχη του ανθρωποκτονιών αναζητούν εικόνε και από άλλε κάμερε ασφαλεία τη περιοχή, προκειμένου να δουν την πορεία διαφυγή του. Πιστεύουν ότι είχε έναν συνεργό που τον περίμενε λίγα μέτρα πιο πάνω με μία μοτοσυκλέτα. <Το> Κατάθεση στι αρχέ έδωσαν η σύζυγο και ο πατέρα του θύματο. Δίπλα μου είναι ο Μανώλη Σαριώτη για να μα μεταφέρει τι είπαν στου αστυνομικού. Μανώλη. Χθε το απόγευμα, αρκετέ ώρε μετά την κηδεία του 46χρονου, τα στελέχη τη ασφάλεια κάλεσαν και τον πατέρα και τη σύζυγο του uh, Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία να περάσουν την πόρτα του ανθρωποκτονίων. Του ρώτησαν για το οτιδήποτε θα μπορούσαν να γνωρίζουν που θα βοηθούσε στην ερευνά του. Αν τον είχαν δει να είναι ανήσυχο, αν του είχε αναφέρει κάποια απειλή ότι την αισθάνεται ή ότι έχει δεχθεί κάποια απειλή. Σύμφωνα όμω με τι πληροφορίε του Αντένα, δεν διαφώτισαν καθόλου τι έρευνε των αρχών. Η Βικτόρια Καρίδα, η σύζυγο, είπε ότι αγνοεί το παρελθόν του στην Αυστραλία και ότι γνωρίζει ελάχιστα πράγματα για τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε εδώ στην Ελλάδα. Ενώ και ο πατέρα του είπε πω έδωσε ελάχιστε πληροφορίε για τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν στην Αυστραλία. Δεν, δεν προέκυψε επομένω κάτι σημαντικό. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Ασαριώτη.